Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Ένα Σάββατο ακόμα, συντροφιά σας, εδώ από το Extra 3, στην εκπομπή Engine Power, από τις 8 παρατέταρτο μέχρι τις 8.30. Πολύ πλούσια σημερινή θεματολογία, διεθνή σκηνή, ελληνική σκηνή, νέα μοντέλα, επαγγελματικό, φορτηγό, τα έχουμε όλα. Δήμο. Ήθελα να θυμίσω στους τηλεθεατές μας ότι μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας με email, το βλέπετε τη διεύθυνση, περνάει από κάτω από τις οθόνες σας τώρα. Ό,τι θέλετε, παρατηρήσεις, καλά και κακά λόγια, είμαστε έτοιμοι να τα διαβάσουμε. Ας ξεκινήσουμε. Την προηγούμενη Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο πανέμορφο νησί της Μυκόνου, διεξήχθη το Μύκονος Classic Olympic Rally, ένας αγώνας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Regularity Rally, που μέτραγε και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ας δούμε ποια είναι η πρόταση της BMW για το 2017. BMW σειρά 5 G30. Μια Lux Beba. Στους δέκτες σας αμέσως. Οι Γάλλοι κάναν την έκπληξη. Παρουσίασαν ένα SUV που είναι ικανό να ανέβει στο βουνό αλλά να έχει και επιδόσεις ενός μικρού σούπερ αυτοκινήτου. Δεν μιλάμε για τίποτα άλλο παρά για το Peugeot 3008 GTI που με πολλή εικόνα θα απολαύσετε μαζί μας.
Νέο SEAT León. Τα νέα από την Ισπανία με τη γερμανική τεχνολογία τώρα μπορείτε να παρακολουθήσετε. Στις εκπομπές μας αναφερθήκαμε σε δύο αυτοκίνητα θρύλους στο χώρο το ραλί, στο Ford Escort και στη Lancia Delta Integrale, είτε στην απλή της μορφή είτε στη μορφή της Δελτών, όπως κατέληξε και την καριέρα της. Αυτό το Σάββατο θα δούμε κάτι πιο παλιό που σίγουρα κάποιος θα συγκινήσει ακόμη περισσότερο. Renault Alpine A110, ένα αυτοκίνητο θρύλος στο χώρο το ραλί με πολλές περγάμινες. Επειδή η εκπομπή μας δεν αφορά όμως μόνο τους ερασιτέχνες οδηγούς ή τους οδηγούς αγώνων, αλλά και τους επαγγελματίες οδηγούς και ειδικά αυτούς που κάνουν μεγάλες αποστάσεις. Για δέστε ένα βίντεο της Scania και τι μας προτείνει για το 2017, τη νέα γενιά των φορτηγών της.
Γερμανικό πρωτάθλημα τουρισμού, υπεραυτοκίνητα, υπεροδηγή, με αποτέλεσμα έναν πολύ ωραίο αγώνα. Ας δούμε τον τελικό αυτού του θεσμού στο Χόκενχάιμ. Προσέξτε σας παρακαλώ πολύ τους δημοσιογράφους που κάνουν την περιγραφή. Λες και παρακολουθούν ποδοσφαιρικό αγώνα. Flag from the marshal at the rear. It's the final race of the championship for 2016. It is the championship decider. As the light will go out from red, we will be racing. Good start from Antonio Felix da Costa. It was a good start from Marco Wittmann as well, and it's a torrid start for Eduardo Mortara, who slots in behind the car of Robert Wickens. Jamie Green goes out wide, so too does Augusto Farfus as they head towards turn number two. And it's a comeback from Mortara, who initially lost several positions, but he's going door to door with, I believe, that was Maxime Martin. And it's Mortara is actually making a dive for fifth place. And I think he's got Martin this time. He's got Blomqvist just ahead of him. So Eduardo Mortara, who we're on board with now, off the back of the hairpin. But of course, the other thing that's going to be on his mind, Dave, is he doesn't want to go through too much DRS. He doesn't want to overuse his tyres too soon as well. He's coming alongside, and I think Mortara, he's got around the outside of Blomqvist. And Blomqvist braking very late and almost goes into the back of Mortara. And on the outside, he got Maxime Martin as well, but it looks as if Blomqvist is going to lose another position to his BMW rival. Paffett to the outside, will try and dive up the inside now. Oh, and oh, it's Blomqvist! Mortara gets touched by Tom Blomqvist. Σιγά σιγά και εν όψη του 2017 και βεβαίως τον εναρτήριο αγώνα που είναι το πάντα διάσημο και ωραίο ραλί του Μοντεκάρλο, η Citroën παρουσίασε το νέο C3 που θα την εκπροσωπήσει στο χώρο του παγκοσμίου πρωταθλήματος αυτοκινήτων. Για δέστε τι έχουν ετοιμάσει. Μετά λοιπόν την επανάκαμψη της Citroën με το C3 για το 2017, έχουμε την πρωτοεμφάνιση του Toyota Yaris. Ο Tommy Mäkinen μας ξεναγεί στο υπερόπλο που θα λάβει μέρος στο WRC του 2017. After 9 months of hard work, developing and building up the first prototypes, we finally managed to start our test program. Our biggest target is target. Στη
Στην πολιτισμένη Ευρώπη υπάρχει και μια μορφή αγώνων που λέγεται rally cross. Τι είναι αυτό? Ένας αγώνας που διεξάγεται και στα δύο τερέν, άσφαλτο και χώμα, με αυτοκίνητα που αποδίδουν περίπου στους 600 ύπους. Για να δούμε τον τέταρτο αγώνα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος rally cross στην Μπαρτσελώνα.1974, ρετρό κατάσταση, σιρκουί, τα τόι. Οι παλιοί πρέπει να τα θυμάστε. Ας τα μάθουν και οι νεότεροι, βλέποντας τον Ιαβέρη με το πρωτότυπο του Μπούμπι να παίρνει την τρίτη θέση ανάμεσα στα τότε ελληνικά θηρία των αγώνων ταχύτητας. Just like a willow, we would cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me, for who knows when we'll meet again.
Με ιδιαίτερη χαρά, τιμή, φιλοξενούμε σήμερα εδώ στην ΟΤΕΚΟ που κάνουμε τα γυρίσματα αυτής εδώ της εκπομπής τον Νίκο Παπασταθόπουλο, ένα εκλεκτό μέλος του Δέλτα Σίγμα της ΟΜΑΕ, φίλος από παλιά, γνωστός σε όλους τους αγωνιζόμενους, με κακές κριτικές, με καλές κριτικές. Πάντως όσοι δεν δουλεύουν δεν κάνουν λάθη και πιθανόν ο Νίκος να μας τα πει. Είναι ιδιαίτερη και πάλι επαναλαμβάνω χαρά και τιμή να τον έχουμε στο ίδιο τραπέζι. Νικόλα, καλησπέρα. Καλό βράδυ, καλώς σας βρίσκω. Καλή επιτυχία. Δήμο, καλώς ήρθες. Καλή αρχή. Το γνωρίζω τον Νίκο, το θέμα είναι να τον γνωρίζω στους φίλους μας. Αγωνιζόμενος από πότε, Νίκο? Από το, να μην λέμε τώρα, από το 1976. Πρώτο Ακρόπολης, 21 χρονών. 76, μάλιστα. Και τερματισμός. Και έχουμε κάνει και οδηγός και συνοδηγός. Πολλά χρόνια, ναι. Σταμάτησα το 93. Τι έχεις αποκομίσει από όλα αυτά τα χρόνια? Γιατί είναι πολλά τα χρόνια. Πες μου, τι σου έχει μείνει δηλαδή? Μια ανάμνηση. Με μία λέξη. Όμορφα θα το ξανακάνω. Εντάξει, έχω ζήσει ωραία πράγματα. Αυτά θέλω. Αγώνες, έτσι. Ναι. Πάρα πολλά. Εντάξει, εδώ θα μιλάμε 5 μέρες άμα είναι να πούμε τόσα πράγματα. Εντάξει, οι αγώνες έχουν και θα έχουν πάντα κάτι διαφορετικό ανάλογα με την εποχή. Αλλιώς ήταν πριν 20 χρόνια, αλλιώς ήταν πριν 10. Και αλλιώς θα είναι μετά από 10 χρόνια. Να πάμε λοιπόν στο επόμενο βήμα, αφού οι τηλεθεατές μας γνωρίσανε λίγο ποιος είναι ο Νίκος ο Παπασταθόπουλος. Αν ανατρέξετε στο YouTube, θα τον βρείτε σε πολλά βιντεάκια να πρωταγωνιστεί, όχι μόνο σαν οδηγός ή συνοδηγός, αλλά περισσότερο σαν οργανωτής. Ήμουνα πολλά χρόνια πρόεδρος του ΣΟΑ. Βεβαίως, έχει θητεύσει το Σύνδεσμο Οδηγών Αγώνων Αυτοκινήτων και πολλά χρόνια. Μεγάλη θητεία σε επιτροπές, σε πολλά συμβούλια. Σήμερα, τι κάνει ο Νίκος ο Παπασταθόπουλος στην ΟΜΑΕ? Σήμερα βρίσκεται στην ΟΜΑΕ, βοηθάει και εξυπηρετεί όλο αυτό το μεγάλο κύκλωμα των ελληνικών αγώνων μετά την ομοσπονδία, την ίδρυση της Ομοσπονδίας από το 2013 και μετά της ΟΜΑΕ, που μετά τις εκλογές που έγιναν το 2014 βάλαμε μια γραμμή για να μπορεί να γίνει πια το σπόρο ομοσπονδιακό και όχι έτσι όπως ήταν πριν επί εποχής ΕΛΠΑ. Δηλαδή ουσιαστικά ποιες είναι οι διαφορές, συγγνώμη Κώστα. Οι διαφορές με το σπορ όπως ήταν με την ΕΛΠΑ, με το σπορ πώς είναι τώρα από πλευράς διοίκησης βέβαια. Ο κάθε αγωνιζόμενος πια είναι αθλητής, γιατί ανήκουμε πια στον αθλητικό νόμο, στη Γενική Γραμματεία, και ο κάθε αθλητής αγωνιζόμενος ανήκει πια σε αθλητικό σωματείο. Που τα αθλητικά σωματεία δεν μπορεί να μην ανήκει. Δεν μπορεί να μην ανήκει. Οπωσδήποτε, πρέπει να είναι οπωσδήποτε αθλητής του σωματείου του και από τα σωματεία εκλέγονται οι εκπρόσωποι στο Δέλτα Σίγμα της Ομοσπονδίας. Στη Γενική Συνέλευση. Όταν γίνει η Γενική Συνέλευση. Επειδή έρχονται εκλογές. Θα κάνω μια ερώτηση, να σας διακόψω λίγο. Επειδή είναι απορία πολλών. Σήμερα, σε όσους είπαμε ότι θα έχουμε στο στούντιο εδώ να μιλήσουμε με τον Νίκο τον Παπασταθόπουλο, μου έβαλαν το εξής θέμα. Αν εγώ είμαι αθλητής της Κύπρου ή της Βουλγαρίας ή της Φύρων, πρέπει να είμαι απαραίτητα εγγεγραμμένος αθλητικό σωματείο ελληνικό, έτσι. Και δεν μπορεί να είσαι και σε άλλη ομοσπονδία. Μάλιστα. Αθλητής. Θα πρέπει να είσαι στην Ελλάδα. Τι κάνουμε τώρα, πού βρισκόμαστε, εν ώψη 17, τι προβλέπετε? Ξεκινήσαμε από 0 αγωνιστικές άδειες και σήμερα έχουμε φτάσει στις 4.000 αγωνιστικές άδειες. Το 2016... Μιλάμε δηλαδή για αυτοκίνητο και κάρτ. Και κάρτ. Τίποτα άλλο. Ναι. 4.000 οδηγοί. Από το 2014 μέχρι και τώρα. Η πιο πολυπληθής ομοσπονδία. 1.700 αγωνιστικές άδειες έχουν βγει από τον Αμαξόπουλο, από την την υπηρεσία για φέτος. 1.700. Και αυτό που είναι καλό και πρέπει να σας το αναφέρω τώρα, μια και είναι και εκπομπή σας που είναι στην αρχή της, είναι ότι φέτος έχουμε άνοιξη του ΚΑΡΤ. Ενώ δεν υπήρχε πρωτάθλημα τα δύο προηγούμενα χρόνια, με την προκήρυξη του πρωταθλήματος φέτος είχαμε 187 αγωνιστικές άδειες και είχε περίπου 600 συμμετοχές το πρωτάθλημα, τα κύπελα Ρόταξ και το D-Cup, κατά τη διάρκεια της χρονιάς μέχρι και σήμερα. Σε σχέση με τον παρελθόν, δηλαδή πόσο, τι 200-180 συμμετοχές, τίποτα. Σχεδόν έχει τριπλασιαστεί. Ναι, και από εκεί, όπως το ξέρεις Δήμο και εσύ, έτσι ξεκινάει το σπορ. Αν δεν έχεις κάρτ, δεν μπορείς να κάνεις αγώνες ταχύτητας, δεν μπορείς να κάνεις αυτοκίνητα. Τι είχε συμβεί, Νίκο μας, τότε και δεν είχαμε κάρτ?
ποια είναι, για να μάθει και ο κόσμος. Γιατί δεν γινόταν επί δύο χρόνια, νομίζω, καθόλου πρωτάθλημα κάρτα. Μόνο με μονωμένοι αγώνες. Με μονωμένοι αγώνες, ναι. Κάποιων επάθλων. Ενώ φέτος. Ήταν προδιαγραφές, ήταν το μεράκι της Επιτροπής ΚΑΡΤ των παιδιών του Κώστα του Λεώνη, του Τάκη του Καϊτεζή και της Βάγιας της Ζάχου, οι οποίοι ξεκίνησαν και έβαλαν τις βάσεις, έγιναν πολύ ωραία πράγματα. Κάναμε αναμόρφωση των στελεχών, φέραμε τον Ιταλό Αλιτάρ και τον κύριο Φεράρι από την Ιταλία. Μας έμαθε πράγματα, διότι πρέπει πάντα να μαθαίνεις. Δεν μπορεί να έχεις μόνο εμπειρία, αλλά πρέπει και να μαθαίνεις. Νίκο, μιλήσαμε για αγωνιστικές άδειες, μιλήσαμε για ομοσπονδία, για εκλογές, αλλά δεν είναι μόνο αυτό στο χώρο μας, είναι και οι άνθρωποι, τα στελέχη. Η ομοσπονδία τι έχει κάνει με τα στελέχη, δηλαδή τους κριτές, τους αγωνοδίκες, τους... Αυτό είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, όπως το λες. Ξεκινήσαμε δειλά σιγά σιγά και μέχρι φέτος το 2016 έχουμε επιμορφώσει 550 στελέχη. 500 καινούρια στελέχη. Καινούρια. Μάλιστα. Έτσι. Και παράλληλα με το σύστημα που έχει επιλέξει ο ΜΑΕ μπορούμε και εκδίδουμε τις ταυτότητες των στελεχών. Δηλαδή κάθε στέλεχος έχει την ταυτότητά του πλέον. Ακριβώς. Που λέει ακριβώς ποιες είναι... Αν είναι κριτής, αν είναι αγωνοδίκης, αν είναι δόκιμος, αν είναι αλιτάρης, αν είναι οτιδήποτε. Νικό, δουλεύει το ηλεκτρονικό σύστημα. Δουλεύει το ηλεκτρονικό σύστημα, αλλά λόγω Capital Control δεν έχει μπει ακόμα η δήλωση συμμετοχής. Mm-hmm. Εμείς ξεκινήσαμε στους πρωτοπόρους, παρόλο που δεχθήκαμε μεγάλα πειρά για το θέμα της κάρτας. Όπως είδατε τώρα, η κάρτα θα γίνει υποχρεωτική. Για όλους. Έτσι. Λοιπόν, με την κάρτα λοιπόν βγαίνει και η αγωνιστική άδεια που βάζει ο κάθε αθλητής, ο κάθε αγωνιζόμενος στην τράπεζα και εκδίδεται η κάρτα. Σε λίγο αυτό θα γίνεται και για τις δηλώσεις συμμετοχής. Οπότε αυτόματα θα μπαίνουν όλα και θα ξέρει ο αγωνιζόμενος μπαίνοντας μέσα πόσοι έχουν δηλώσει σε κάθε αγώνα. Μάλιστα. Από πριν. Ιστορικό ράλι Ακρόπολης. Ράλι Ακρόπολης. Τι θα γίνει το 2017, ξέρεις κάτι? Όλα αυτά θα λυθούν από ό,τι έχουμε μιλήσει και με τη ΦΙΑ και έχουμε συναλλαγή. Πιστεύω ότι μέχρι το τέλος Νοεμβρίου θα έχουν βγει ανακοινώσεις από τη ΦΙΑ για το Ράλι Ακρόπολης και για το ιστορικό. Ανακοινώσεις για το αν θα γίνουν ή για το αν θα συμμερομηνίες. Για τις ημερομηνίες. Α, ότι θα γίνουν, θα γίνουν πάντως. Δηλαδή έχουμε ελπίδες ακόμα. Για το WRC, όχι. Όχι, το αποκλείεις δηλαδή. Οπότε πάλι η RC το σύγχρονο εντός εισαγωγικών Ακρόπολης. Και το ιστορικό. Και το ιστορικό. Μάλιστα. Αυτό που ήθελα να σας πω, μια και είπες, είναι ότι ξεκίνησε μια διαδικασία από πέρυσι για να εκδώσουμε και να τσεκάρουμε πάλι όλα τα αγωνιστικά αυτοκίνητα με την έκδοση των δελτίων τεχνικής ταυτότητος. Αυτό πήγε πάρα πολύ καλά το 2015. Εκδώσαμε 913 βιβλία ταυτότητας, δηλαδή τσεκάραμε 913 αγωνιστικά, παρόλο που υπήρχαν 1400 στα έγγραφά μας, αλλά δεν ήρθαν τόσο, άρα υπάρχουν δηλαδή πολλά αυτοκίνητα τα οποία έχουν καταστραφεί και έχουν φύγει από την αγωνιστική ζωή. Ή είναι σε αδράνεια λόγω της κρίσης. Και φέτος έχουμε κάνει ακόμα άλλα 250. Πάνω σε αυτό. Ελεγμένα. Γι' αυτό που βάζεις είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Εγώ λοιπόν έχω ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο το οποίο δεν έχω βγάλει το καινούριο δελτίο τεχνικής ταυτότητας της Ομοσπονδίας, αλλά έχω το παλιό βιβλιαράκι της ΕΛΠΑ. Υποχρεωτικά πρέπει να βγάλεις αυτό καινούριο. Αυτό το ξέρω. Θα υπάρχει κάποια κύρωση για όσους μέχρι την 1η-1η του 2017 δεν το έχουν βγάλει? Όχι, απλώς πρέπει να έρθουν και να βγάλουν το βιβλίο τους πριν από τον αγώνα που θα συμμετάσχουν. Ναι. Για να μπορεί μετά ο τεχνικός έφορος πριν τον αγώνα να τον τσεκάρει. Να κοιτάξει αν έχει πιθανές ελλείψεις και τα λοιπά. Ναι, γιατί μιλάμε για μέτρα ασφαλείας, έτσι. Το κυριότερο. Καθαρά. Πρωτάθλημα ταχύτητας αναβιώνει. Τι λέει η Ομοσπονδία? Ξέρω ότι είναι μύχιος πόθος του Προέδρου. Και δικό μου είναι, γιατί και εγώ, σου, γιατί βεβαίως, και εγώ είχα βάλει τον εαυτό μου μέσα στους αγώνες ταχύτητας από πολύ νωρίς και το ξέρετε. Έτσι. Αυτό το ξέρει και ο Δήμος. Έτσι. Δεν πήγαμε καλά τα δύο χρόνια τα τελευταία. Από το 12 έχει να γίνει πραγματικός αγώνας ταχύτητας στην Τρίπολη. Λοιπόν, τώρα με το Σωματείο Ελλάδα αυτή τη στιγμή που έκανε μια πρόταση, υπάρχει μια περίπτωση και πιστεύω να πάει καλά για τις 20 Νοεμβρίου να κάνουμε τον πρώτο αγώνα ταχύτητας στην Τρίπολη. Με ποιους κανονισμούς, γιατί κυκλοφορεί στην αγορά ότι θα αλλάξουν με τους κανονισμούς. Θα υπάρξουν αλλαγές στους κανονισμούς. Με τους κανονισμούς που έχουν εγκριθεί και με τους κανονισμούς που υφίστανται. Μάλιστα. Αυτό που πρέπει να ξέρετε είναι και να ξέρουν και οι φίλοι μας εδώ είναι ότι έγινε μεγάλη αναμόρφωση των κανονισμών από την αρχή. Έτσι, όλοι οι κανονισμοί. Γιατί δεν μιλάμε μόνο για ράλι αναβάσεις,
Μιλάμε για drift, μιλάμε για dragster, μιλάμε για δεξιοτεχνίες, μιλάμε για 4x4, μιλάμε για kart, μιλάμε για οτιδήποτε. Λοιπόν, όλα αυτά αναμορφώθηκαν. Η Ανίτα Πασαγλή έπαιξε μεγάλο ρόλο σε αυτό. Έτσι και αυτή τη στιγμή δουλεύεται και πιστεύω μέχρι τέλος του χρόνου να πάμε για έγκριση και τον καινούριο ΕΑΚ. Ο οποίος μεταφράζεται από τον διεθνή κανονισμό για τη ΦΙΑ και θα είναι του 17. Ανίτα Πασαλή. Ένα μεγάλο κεφάλαιο για την Ελλάδα. Πολύ μεγάλο. Διεθνής αλυτάρχης, επιτυχημένη στο WRC Ακρόπολης με περγαμηνές. Μετά τις επερχόμενες εκλογές της Ομοσπονδίας θα αλλάξει ΕΠΑ. Θα αλλάξουν τα πρόσωπα της ΕΠΑ. Η ΕΠΑ θα αλλάξει. Από εκεί και μετά η κυρία Πασαλή δεν νομίζω ότι. Αυτό είναι θέμα δικό της τι θα κάνει. Δεν το ξέρω. Φαντάζομαι ότι θα τις ξανα. Θα... Τώρα εικασίες κάνουμε έτσι, αλλά. Υποχρεωτικά με τη διενέργεια των εκλογών όλες οι επιτροπές θα παρετηθούν. Μάλιστα. Νίκο μου, εγώ ολοκλήρωσα. Με κάλυψες πλήρως. Επιτέλους. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Ήταν ιδιαίτερη χαρά για μια φορά ακόμα, ιδιαίτερη χαρά και τιμή να σε φιλοξενήσουμε εδώ. Όποτε θέλεις και όποιος θέλει από την Ομοσπονδία, βέβαιως είναι. Δεν χρειάζεται να το πούμε ότι έχει βήμα μέσα από την εκπομπή. Να εκθέσει τη δουλειά του. Και ελπίζουμε να είσαι και στο επόμενο ΔΣ γιατί σε χρειαζόμαστε. Ο Μιχάλης Κοντιζάς έχει σπάσει όλα τα κοντέρ. Όπως πάντα δραστήριος, για δέστε το επόμενο θέμα που έχει ετοιμάσει για την ενότητα The Motor Moment της εκπομπής. Για το τρίτο επεισόδιο του The Motor Moment νομίζω ότι ήταν ό,τι καλύτερο το να δούμε ένα 4x4 και πού αλλού εδώ στη Μύκονο. Σε συνδυασμό με τα κλασικά ιστορικά αυτοκίνητα και το rally που θα γίνει εδώ στη Μύκονο συνδυάζουμε ένα test drive με ένα 4x4 στους δρόμους της Μύκονου. Πάμε να το ζήσουμε. Μάκο, πέρασε και όλη μια εβδομάδα, έτσι. Κωστάκο, πέρασε η εβδομάδα. Πέρασε η εβδομάδα, έτσι. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο είχαμε λιγότερους αγώνες από την άλλη φορά που λέγαμε. Τελειώνει η χρονιά. Ποιοι αγώνες γίνανε,
στη Μύκονο, όπως είπαμε, το Rally Regularity. Έγινε και στη Ρόδο αγώνας Dragster με αρκετές συμμετοχές και πολύ μεγάλη επιτυχία. Έτσι. Και το επόμενο Σαββατοκύριακο, που λόγω εθνικής εορτής είναι λιγότεροι αγώνες, έχουμε τη μεγάλη τζιμκάνα στο Μαραθώνα. Και μπλοκ λοιπόν στην Ελλάδα. Μπράβο. Επειδή ζήλεψε όμως η Θεσσαλονίκη και η Ζάκυνθος, κάνουν δεξιοτεχνία και drift. Και στη Ζάκυνθο η φιλότιμη Λέσχη εκεί κάνει πολύ καλούς οργανώσεις. Και στο Νέο Ρήσιο στη Θεσσαλονίκη πάλι δεξιοτεχνία την Κυριακή την επόμενη. Την Παρασκευή που μας πέρασε, όχι χτες, την προηγούμενη χτες ήταν η εθνική μας επέτειος εξάλλου, προκηρύχθηκαν εκλογές στην Ομοσπονδία, οι πολυβόητες. Με ρώταγες στην πρώτη εκπομπή ότι θα γίνει το γύρο. Φαίνεται ότι μας παρακολουθούν. Έχουμε μεγάλο ακροατήριο. Είμαι βέβαιος. Και πολλούς τηλεθεατές. 22 λοιπόν Νοεμβρίου, να πούμε για όσους δεν το έχετε αντιληφθεί, ότι οι περιβόητες εκλογές στην Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος θα γίνουν. Γιατί περιβόητες? Γιατί έχουν λησάξει όλοι. Έχουν λησάξει, να δούμε τι θα βγει. Εσύ τι λες? Εγώ δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει και τίποτα. Ίσως κάποια 2-3 πρόσωπα, αν πιστέψουμε αυτούς που έχουν τουλάχιστον έτσι εκθέσει δημόσια το ότι θέλουν να μπουν και να δουλέψουν για την Ομοσπονδία. Α, για λέει, ποιοι είναι? Πώς θα γίνει? Υπάρχουν πρόσωπα τα οποία μέχρι τώρα αντιπολιτευόντουσαν, για να τα πούμε ακριβώς όπως είναι τα πράγματα, την ίν διοίκηση της Ομοσπονδίας, όπου προκλήθηκαν να μπουν. Πρόσεξε, προκλήθηκαν και αποδέχθησαν την πρόκληση. Α, να άρα μπουν θα δούμε και να τους δούμε μέσα στο ΔΣΜ της Ομοσπονδίας. Θα δούμε και να δούμε καταστάσεις. Η συμπολίτευση αυτή τη στιγμή λέει για να μπουν, για να δουν πώς τρίβουν το πιπέρι. Εγώ είμαι λίγο επιφυλακτικός. Θα δούμε όμως. Για να δούμε, εγώ πιστεύω ότι η δημοκρατία πάντα κερδίζει. Είναι πιο δύσκολη, αλλά κερδίζει. Δεν μου λες, έμαθα και κάτι άλλο. Για πες. Ότι ξεκινάει αγώνας πίστας. Θα γίνουν δύο αγώνες πίστας. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Και όχι μόνο πρώτο ένας, αλλά θα γίνει και συνέχεια και άλλος διπλός μετά. Χριστουγεννιάτικα, 11-12 Δεκεμβρίου ο δεύτερος και 19-20 Νοεμβρίου ο πρώτος. Στη φιλόξενη Τρίπολη, το Σωματείο Ελλάδα, όπου θα μου επιτρέψεις κιόλας να απονείμω το Χρυσό Γάντι. Δικαίως. Αυτή την εβδομάδα Χρυσό Γάντι για το Σωματείο Ελλάδα. Γιατί? Γιατί έχει πρωτοτυπήσει. Έχει πρωτοστατήσει και κυριότερα έχει επιτύχει. Έκανε τον Άγιο Μερκούριο και πέρσι και φέτος με σχετικά πολύ καλή επιτυχία. Έκανε την Ανάβαση Διονύσου μετά από 40 Άνοιξε χρόνια. Άνοιξε καινούργιες πόρτες. Ακριβώς. Πράγματα που φοβόντουσαν άλλα σωματεία να κάνουν. Και τώρα είναι το μόνο σωματείο που παίρνει το λάβαρο των αγώνων ταχύτητας και ξεκινάει με πείσμα, παίρνει το ρίσκο και 19-20 Νοεμβρίου, όσοι πιστοί προσέλθετε, θα έχει και αγώνες GTCC, πώς τα λένε αυτά, με τις χρονομέτρες. Track day. Και πρωτάθλημα όλες τις κατηγορίες. Πρέπει ιδιαίτερα γυμνία να κάνουμε στην πρόεδρο του Σωματείου Ελλάδα, την κυρία Φωτεινή Ψαράκου, η οποία αποδεικνύεται ότι είναι πάρα πολύ δραστήρια και πολύ καπάτσα. Συγχωρέστε με για την έκφραση, αλλά αυτό είναι. Ότι καταφέρνει και πείθει. Με ποιο τρόπο? Πάντως το καταφέρνει όλες τις δημόσιες αρχές, ώστε και από το Δασαρχείο της Πεντέλης να πάρει άδεια για να κάνει την Ανάβαση Διονύσου και να ανοίξει ξανά το αεροδρόμιο της Τρίπολης για τους αγώνες ταχύτητας. Πίστεψέ με, 40 χρόνια που είμαι μέσα στους αγώνες, έχω μάθει ότι αν κάτι το θέλεις, το κάνεις. Μήπως θα έπρεπε όλο το κλίμα να μπουν λίγο έτσι περισσότερο το γυναικείο φύλο μέσα στους χώρους? Δεν είναι θέμα φύλου, βρε Κώστα μου. Εγώ πιστεύω ότι οι γυναίκες είναι πιο ικανές από εμάς τους άντρες. Εγώ λοιπόν, μια που ήρθε η χειρότερη για μένα στιγμή της εκπομπής, αλλά τι να κάνουμε, αναπόφευκτο. Να δώσω το ξινό λεμόνι. Το ξινό λεμόνι λοιπόν έχει πολλούς αποδέκτες. Πάρα πολλούς. Έχει όλους αυτούς που σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης όπως είναι το περιβόητο Facebook βγάζουν τα εσώψυχά τους, βρίζουν τους αντιπάλους τους, γιατί μόνο για αντίπαλοι, για εχθροί δεν μπορεί εφόσον κινούμεθα στον ίδιο χώρο. Σε όλους λοιπόν αυτούς, είτε από εδώ, είτε από εκεί, είτε από πάνω, είτε από κάτω, από ένα ξινό λεμόνι για να σταματήσει αυτό το ρεζίλεμα του χώρου μέσα στο Facebook. Άλλο ένα Σάββατο μαζί σας με την αυτοκίνηση, με το motorsport, τελείωσε. Σας περιμένουμε το επόμενο Σάββατο. Πάντα εδώ στο Extra Channel, πάντα υπό την αιγίδα της Magic Lamp, 8 παρατέταρτο το ερχόμενο Σάββατο, το 1ο του Νοέμβρη θα είμαστε μαζί σας με παλάδιο, με αγώνες ταχύτητας, με πολύ. Καλό σας βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.